έχει ολοκληρωτικά κερδίσει. Εγώ θα σταθώ μόνο στον αγροτικό χώρο, μην μου στερείτε το χρόνο μου. Αποτελεί για μας έναν από τους βασικούς οικονομικούς τομείς. Αντίθετα για σας, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξε ποτέ. Εσείς αρκεστήκατε στην αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη γεωργία, διαχειριζόμενοι και μάλιστα κάκιστα τις ενισχύσεις. Και αυτό είχε δυσμενέστατες επιπτώσεις στην εθνική οικονομία, με πιο δυσάρεστη αυτή την πορεία ερήμωσης της Υπαίθρου. Εμείς θα αντιστρέψουμε αυτή την πορεία με σχέδιο κατά κλάδο και περιφέρεια, ένα σχέδιο που εντάσσει τον αγροτικό χώρο στο κέντρο ενός ευρύτερου οράματος παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ξεκινάμε με μια μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή τόσο σε διοικητική όσο και χωροταξική βάση. Δημιουργούμε άμεσα ένα σύγχρονο δίκτυο γεωργικών εφαρμογών και έρευνας απλωμένο στην περιφέρεια και σε κάθε δήμο, στο οποίο θα υπηρετούν έμπειροι γεωτεχνικοί αλλά και νέοι πριν την αρχή της επαγγελματικής τους καριέρας. Πρώτο μας μέλημα είναι η εισαγωγή μέτρων στήριξης της κτηνοτροφίας για να καλύψει το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, ξεπερνά τα 2,5 δις και με πρόσφατα στοιχεία τρέχει καλπάζοντας, αλλά και για να υπηρετήσει τις μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας. Τέτοια μέτρα είναι το Εθνικό Σχέδιο Γενετικής Βελτίωσης και Αξιοποίησης Φυλών των Αγροτικών Ζώων, η στήριξη καλλιέργειας πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών για ζωοτροφές, άμεση ρύθμιση εκκρεμών ζητημάτων βοσκοτόπων, αποζημιώσεων και άλλα. Εσείς, αντί να κόβετε και να ράβετε με τους βοσκοτόπους, μπορούσατε να υπερασπιστείτε αυτό που εδώ και χρόνια σας προτείναμε, ότι στην Ελλάδα βόσκονται περισσότερα από 51 εκατομμύρια στρέμματα. Είναι η βλάστηση αυτών των εκτάσεων που δίνει την ποιοτική διαφοροποίηση των γαλακτοκομικών μας προϊόντων από αυτά των χωρών του Βορρά. Δεν το κάνατε, και πάνω στο πανικό σας για τις επιπτώσεις χειρίζεστε επιπόλαια και επικίνδυνα την εξωτική αποζημίωση για τα έτη 2013-2014. Αλήθεια, έχετε αντιληφθεί ότι με τη διαδικασία της ταμιακής διευκόλυνσης που καταβάλλετε τις τελευταίες αποζημιώσεις υπάρχει κίνδυνος υψηφισμού με μεταγενέστερες πληρωμές στους κτηνοτρόφους? Εμείς το λέμε για μια ακόμη φορά. Ο ΟΣ δεν επιστρέφει στο σπίτι του, στο Υπουργείο. Ο καταραϊκός πυρετός και η ευλογιά έχουν κυριολεκτικά θερήσει την εγωπροβατοτροφία. Και εσείς παρακολουθείτε την κατάσταση είτε ως θεατές είτε ως συσκεπτόμενοι. Εμείς για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων θεσμοθετούμε ένα μόνιμο σύστημα ασφαλείας μέσω του ΕΛΓΑ, τόσο για τις ζωονόσους όσο και για τη διασφάλιση της συνέχειας της εκμετάλλευσης και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Επί 2 μήνες επιμένουμε για τη συζήτηση αυτών των προβλημάτων στη Βουλή, αλλά η ηγεσία του Υπουργείου κρύβεται. Στο σχέδιό μας βασική παράμετρος είναι και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, και αυτή θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Εσείς όχι μόνο δεν έχετε οργανωμένη αγροτική εμπορική εξαγωγική πολιτική, το έδειξε πρόσφατα η αποτυχία σας στη διαχείριση του ζητήματος της φέτας, αλλά και αυτές τις αγορές που οι παραγωγοί από μόνοι τους έχουν βρει, δεν μπορείτε ούτε στοιχειοδός να τις υπερασπιστείτε. Όπως συνέβη και με το εμπάρκο της Ρωσίας, όπου πραγματικά τα κάνατε θάλασσα. Εμείς, πέρα από την επιθετική προβολή των αγροτοδιατροφικών και αγροτουριστικών πλεονεκτημάτων, επαναφέρουμε το θεσμό των γεωργιακών ακολούθων στις πρωτεύουσες των μεγάλων αγορών. Θα αυξήσουμε επίσης την ανταγωνιστικότητα τόσο με την προστιθέμενη αξία όσο και με τη μείωση του κόστους παραγωγής. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση της εξαγωγής χύμα του 90% του λαδιού μας. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι κάθε μονάδα προστιθέμενης αξίας μπορεί να προσδώσει σημαντική αύξηση της απασχόλησης αλλά και του αγροτικού ΑΕΠ κατά 5%. Άμεσα παραμβαίνουμε στο κόστος παραγωγής και ειδικά της ενέργειας, που στη φυτική παραγωγή ξεπερνά το 60% του συνολικού κόστους, ορίζοντας ως τιμή του πετρελαίου κίνησης τη μέση τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 75 έως 80 λεπτά, με προοπτική την καθιέρωση αγροτικού πετρελαίου, και ως τιμή ηλεκτρικού ρεύματος επαναφέρουμε αυτή του 2009. Επανεξετάζουμε τον ΦΠΑ του αγροτικού χώρου μέσα από την καθιέρωση μιας σχέσης μεταξύ ΦΠΑ εκρών και ζρωών, που να μην επιβαρύνει τον παραγωγό και ταυτόχρονα να ωφελεί τον καταναλωτή. Εσείς εντάξατε τον ΕΝΦΙΑ
στον ΕΝΦΙΑ τα εργαλεία της δουλειάς τους. Τον καταργούμε. Εσείς φορολογείτε τους αγρότες από το πρώτο ευρώ. Εμείς καθαρίζουμε για τους αγρότες αυτό που έχουμε και για τους υπόλοιπους πολίτες. 12.000 ευρώ αφορολόγητο όριο που σημαίνει ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα 24 με 25.000 ευρώ. Και βεβαίως αυτό το ποσό θα μείνει έξω από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων. Θα γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις και σε άλλα ζητήματα, ιδιαίτερα γης. Θα προστατεύσουμε την αγροτική γη μέσα από τη σύνταξη εθνικού κτηματολογίου και ταυτόχρονα την ίδρυση τράπεζας γης για να παραχωρείται γη σε όποιον θέλει να ασχοληθεί και ιδιαίτερα για τους νέους. Μεγάλο ζήτημα το ζήτημα της ηλικιακής διάρθρωσης του χώρου. Οι νέοι δεν θα πρέπει απλά να στηρίζονται με μία χρηματοδότηση, αλλά δίνουμε την διάσταση και της βιωσιμότητας της δραστηριότητάς τους μέσα σε κάμποσα χρόνια. Αυτά δεν είναι υποσχέσεις. Είναι αναγκαιότητα. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε. Είναι αναγκαιότητα και σίγουρα δεν είναι υπόσχεση σαν και αυτή που δίνεται στους σημερινούς αγρότες. Όπως για παράδειγμα, σύνταξη λέει στα 62 με 40 χρόνια, αλλά εφαρμογή μετά από 18 χρόνια. Ευχαριστούμε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Επίσης υπάρχει. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Όχι, δεν θα σας παρακαλώ. Να σας πω και γιατί. Λοιπόν, επειδή θα κάνω την παρατήρηση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, έχουνε μιλήσει ούτε καν ένα μισό λεπτό, όταν προηγούμενο είχαμε 8, 9, 10 λεπτά. Σας παρακαλώ, τρία πράγματα θέλω να πω, τα πω. Θα ήδη θα τα είχα πει. Θέμα ρευστότητας. Φέρατε μια τροπολογία το 2013 για τη ρύθμιση των ελλιπόθηκων και ξυπρόθυμων δανείων. Σας είχαμε πει τότε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ούτε ένα παράδειγμα εφαρμογής της δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για χρηματοδοτικό εργαλείο, είτε με την επαναφορά της Αγροτικής Τράπεζας, είτε με την ίδρυση νέου εξειδικευμένου. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ολοκληρώνω. Υπάρχουν ζητήματα οργάνωσης, ζητήματα παραγωγικών επενδύσεων. Ξεκαθαρίζουμε όμως ένα πράγμα. Πρώτη μας κίνηση είναι τώρα, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Μην με αναγκάσετε να κλείσω το μικρόφωνο. Το εννοώ τώρα. Γιατί τέτοιο, θα σας πω το λόγο όταν ολοκληρώσω. Σε προηγούμενους ομιλητές. Θα σας πω, εγώ τώρα ανέβηκα στην έδρα. Από πλευράς του Προεδρείου αντίστοιχη διακοπή. Τώρα ανέβηκα στην έδρα και μόλις τελείωσα αυτό που έχω να πω. Έχουμε σχέδιο. Και πιστεύουμε ότι ολοκληρώσω. Αυτό το σχέδιο σύντομα θα μας καλέσει ο αγροτικός κόσμος να το υλοποιήσουμε. Θα είμαι αυστηρότατος ως προς το χρόνο για τον εξής λόγο. Ήρθανε συνάδελφοι εδώ και μου παραπονέτησαν